Πάμε τώρα να φτιάξουμε το γλυκό μας, κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο θα σερβίρουμε σε μικρά σφήνα κοκότηρα, να φτάνει μικρά βαζάκια ακόμα πιο όμορφα. Και ανάλογα με το πόσο κόσμο έχεις, τόσα φτιάχνεις. Ουσιαστικά θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κρέμα. Κάτω θα βάλουμε σαβαγιάρι, αυτά που βάζουμε στην τιραμισού, που θα τα βουτήξουμε μέσα σε καφέ, γι' αυτό θα μοιάζει με τιραμισού το γλυκό. Και θα σερβίρουμε εδώ μέσα κάτω το μπισκοτάκι, πάνω η κρέμα και πιο πάνω κακάο με λίγο καυρισμένο αμύγδαλο. Πρώτα φτιάχνουμε την κρέμα. Η κρέμα είναι πάρα πολύ ελαφριά και έχει, εκτός από κρέμα γάλακτος, έχει γιαούρτι που την κάνει λίγο ξινούτσικη και τη δίνει έτσι πολύ ωραία πλούσια γεύση, ωραία εναλλακτική, αντί για τυρί που βάζουμε στο τυραμισού. Άρα πρώτα βάζουμε μέσα την κρέμα γάλακτος. Και θα τη χτυπήσουμε ελαφρώς, έως πολύ ελαφρώς. Ωραία, αυτό έγινε μια ωραία σαντιγή. Προσοχή μόνο με 35% λιπαρά κρέμα γάλακτος, γιατί αλλιώς πίζει τόσο ωραία. Και έχουμε επίσης εδώ άχνη ζάχαρη. Ανάλογα με το πόσο γλυκό θέλουμε να κάνουμε το γλυκό μας, βάζουμε τη ζάχαρη. Και έχουμε και το γιαούρτι. Πάρουμε εδώ, κατέψουμε. Ωραία, τζετ. Γιαούρτι αυτό είναι πολύ, θέλει περίπου 4 κουταλιές, 200 γραμμάρια. Στραγγισό γιαούρτι, πλήρες. Οπα. Τέλεια απλή κρέμα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολλά γλυκά. Και το μυστικό συστατικό είναι λίγο λικέρ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλούα ή οτιδήποτε άλλο σας αρέσει. Έδωσε και χρώμα. Λοιπόν, φανταστικά εδώ πέρα στο μαγαζί βρίσκεις τα πάντα για να μαγειρέψεις. Έρχεσαι με την παρέα σου και έχει εδώ πέρα υλικά, με λάδι, ξύδι, αλάτια, πιπέρια, μπαχαρικά, τα πάντα. Οτιδήποτε χρειαστεί, ό,τι και αν θέλεις να φτιάξεις. Φυσικά μπορεί να πάρεις κάτι φρέσκο, αλλά συνήθως έχουν στην κουζίνα τα πάντα. Και εδώ, είχε και καφέ, είχε και καλούα, γιατί είναι και καφέ μπαρ το μαγαζί. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να φέρεις τίποτα. Ωραία, η κρέμα είναι έτοιμη. Και πάμε τώρα να πάρουμε τα σαβαγιάρδι μας, τα μπισκοτάκια μας, να τα βουτήξουμε μέσα σε καφέ και να τα βάλουμε μέσα στα σφινακοπότηρα. Έχω ένα καφέ εσπρέσο δυνατό ιταλικό. Θα το βουτήξουμε στο καφέ. Και θα το βάλω μέσα. Και χρησιμοποιώντας το πιέζο έτσι και χρησιμοποιώντας και ένα εργαλείο σαν αυτό ή ένα κουταλάκι, το θρηματίζουμε κάπως για να γίνει μια ωραία βάση κάτω και να μπορεί να φαγωθεί μετά με το κουταλάκι. Αλλιώς μου πάνω με κακάο. Το Food IQ έρχεται για δεύτερη χρονιά σε οθόνες μας και η διατροφική μας ευφυΐα χτυπάει κόκκινο. Σερβίρουμε στο πιάτο όλα όσα δεν ξέρετε για τα τρόφιμα που χρησιμοποιείτε καθημερινά και κερνάμε ιδέες για έξυπνες συνταγές. Food IQ, μόνο στο Μακεδονία TV. Συντονιστείτε! Αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletsas.gr.